είναι πάντα στην πρώτη γραμμή και τέτοια θέματα φανερώνουν και καθηγητά και την, το ότι πρέπει να το σκεφτούμε και να ζητήσουμε μια γεωπονική σχολή επιτέλους εδώ στην Ιεράπετρα. Τη χωροθέτησα κιόλας εγώ. Πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Έτσι, ναι. Που δεν ξέρω αν συνάδει με την γενικότερο ανασχεδιασμό των πιθανότητων της εκπαίδευσης όπως έχετε ακούσει, με την ανάγκη της αγωγής και με όλα αυτά. Είναι πάντως μια περίεργη περίοδος για την ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα. Περιμένουμε τώρα να ακούσουμε και το νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των πανεπιστημίων που ελπίζω ότι θα ενημερωθούμε μέσα το Δεκέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο και ίσως να πάμε και με νέο νομικό πλαίσιο από την άνοιξη. Mm-hmm. Θα δούμε. Ναι, θα και δούμε. Κάτι ψηφίζεται εκεί για επαναφορά των ΤΕΗ. Τέλος πάντων, ναι, θα τα δούμε. Να σας πω. Όσο και αν θα ήθελα να είμαι περισσότερο ενημερωμένος από εσάς, δυστυχώς δεν δηλώνω τόσο ενημερωμένος και εγώ περιμένω να δω τι θα δημοσιοποιηθεί. Και έτσι, έτσι. Τώρα μπαίνουμε σε άλλη συζήτηση και δεν θα ήθελα ενδεχομένως να την κάνουμε σε δεύτερο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά. Λοιπόν, θέλετε να μας δώσετε έτσι μια εικόνα για την έρευνα που έχει ξεκινήσει ήδη εδώ στην Ιεράπετρα και στο Τιμπάκι και στην Κουντούρα, έχει να κάνει με τα θερμοκήπια. Τι θα ερευνήσετε, ποιοι ερευνούν, πού στοχεύετε, τι θα βγάλει, τι συμπεράσματα και σε ποιους θα απευθύνεται αυτή η έρευνα, δηλαδή τα συμπεράσματα ποιους ενδιαφέρει, θα ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Ο κάθε ένας προσεγγίζει μια τέτοια έρευνα πεδίου η οποία θα πιάσει όλη την Κρήτη, αναφέρει σε όλη την Κρήτη. Στόχος μας είναι να επικοινωνήσουμε με περισσότερους από 1.500 καλλιεργητές θερμοκηπιακών μονάδων σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Και ο βασικός στόχος είναι να καταγράψουμε θέματα που σχετίζονται είτε με την κατασκευή και τη δομή του ίδιου του θερμοκηπίου, είτε και με τον τρόπο που διαχειρίζονται πράγματα στο θερμοκήπιο. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η χρήση του νερού και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και η διαχείριση των υπολοιμάτων που παράγονται στις θερμοκηπιακές μονάδες. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή μια έρευνα που έχει ένα μόνο αντικείμενο. Παραδείγματος χάρη, τι είδους πλαστικού χρησιμοποιούν και από ποιες εταιρείες, που ενδιαφέρει πάρα πολύ και εμάς και τα πλαστικά Κρήτης που μας ενισχύουν σε αυτή την προσπάθεια, mm-hmm. γιατί είναι ένα μεγάλο κόστος που αντιλαμβάνεσαι. Γιατί 500 ανθρώπους να τους συναντήσεις και να τους καταγράψεις δεν είναι. Ναι, πρέπει να έρθετε εδώ στην Ιεράπετρα, ας πούμε, χίλιες φορές. Είναι κοστοβόρο, γιατί ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να είναι σωστή η διασπορά, πρέπει να είναι σωστά τα νούμερα ανά περιοχή. Δεν μπορούμε δηλαδή να πάμε σε μια περιοχή όπως είναι η Ιεράπετρα και να πάρουμε 1.500 καλλιεργητές και να τελειώσουμε και να λέμε ότι αυτοί αντιπροσωπεύουν όλη την Κρήτη. Mm-hmm. Η κάθε περιοχή έχει τα δικά της μικροχαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν υπάρχουν οι παράμετροι που αφορούν τη χρήση του πλαστικού, που ενδιαφέρει, όπως σας είπα, αυτόν που χρηματοδοτεί το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας. Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν επιστημονικά εμάς πάρα πολύ, όπως αυτό που σας ανέφερα, γύρω από το θέμα του νερού και τη διαχείριση των αποβλήτων. Υπάρχουν θέματα που σχετίζονται με τη ρομποτική. Ξέρετε, πλέον μπαίνουμε σε αυτό που ονομάζεται τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Mm-hmm. Η γεωργία γενικότερα και οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες ειδικότερα θα είναι εξαιρετικό πεδίο για τη ρομποτική και τους αυτοματισμούς. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτό, κύριε καθηγητά, έτσι, έτσι διάφορα προγράμματα από το κινητό του παραγωγός, ας πούμε, μπορεί να κάνει διάφορα, δεν ξέρω πώς είναι, αλλά ναι, λέμε τώρα, ναι. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή ότι πολύ σύντομα, το μεγαλύτερο μέρος των, πολύ σύντομα, το πολύ σύντομα να το επαναπροσδιορίσω, μέσα στα επόμενα 10-15 χρόνια, η συντηρητική πλειονότητα των εργασιών που θα λαμβάνουν χώρα σε ένα θερμοκήπιο μέσα, θα γίνονται από ρομποτικά συστήματα. Τα οποία δουλεύουν 24 ώρες 24 ώρο, είτε φως είτε σκοτάδι, έχουν οι κάμερες και η ικανότητά τους και τα μικροελεκτρονικά συστήματα, τα συστήματα αφής, η ικανότητα δηλαδή του ρομποτικού βραχίου να πάρει ένα καρπό και να το συλλέξει. Όλα αυτά εξελίσσονται με ραγδαίο τρόπο στην καθημερινότητά μας. Εμείς και εδώ στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο εμπλεκόμαστε στην ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών. Οπότε βλέπετε ότι τα ερωτηματολόγια μας καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα, όπως σας είπα και προηγουμένως. Mm-hmm. Αλλά είναι μια προσπάθεια, ίσως η πρώτη προσπάθεια που γίνεται μια τόσο συστηματική καταγραφή δράσεων και ενεργειών που έχουν σχέση με τη θερμοκηπιακή παραγωγή στην Κρήτη. Δεν νομίζω ότι έχει επαναληφθεί ποτέ κάτι τέτοιο και δεν ξέρω πότε θα μπορέσουμε να το επαναλάβουμε. Εμάς στόχο μας είναι ανά πενταετία να επανερχόμαστε, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Ουσιαστικά δηλαδή θα μπορούμε να έχουμε και μια εικόνα για την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των στερεών αποβλήτων που υπάρχουν από τα θερμοκήπια.
Ήδη γίνεται αυτό. Εμένα πιο σημαντικό θα ήταν να έχω μια εικόνα της εκτίμησης που έχει ο παραγωγός για, για τα απόβλητα που παράγει. Και δεν μιλάω μόνο γιατί ξέρετε υπάρχουν δύο είδων απόβλητα στην τη γεωργική παραγωγή και στη θερμοκηπιακή παραγωγή. Είναι το υπόλοιμα του φυτού, το ίδιο το φυτό όταν τελειώσει η καλλιέργεια, και είναι και ο καρπός ο οποίος δεν πωλείται. Είναι άλλα πράγματα το ένα. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Άλλη αξία του ενός, άλλη αξία του άλλου, άλλα τα χαρακτηριστικά του ενός, άλλα χαρακτηριστικά του άλλου. Και κυρίως στην κυκλική οικονομία, στην οποία αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι πρώτων θυρών, υφίσταται ως διαδικασία ήδη και διαμορφώνει το οικονομικό μας περιβάλλον. Άρα, στην προκειμένη περίπτωση, για μας είναι πολύ σημαντικό και να καταγράψουμε τι θεωρεί ο παραγωγός ότι παράγει και πετάει και πώς το πετάει, και από την άλλη να δούμε αν αυτά τα στοιχεία που έχουμε συμπίπτουν με τις μετρήσεις που γίνονται στο πεδίο πραγματικές μετρήσεις της διαχείρισης των αποβλήτων. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όπως άλλωστε και το νερό. Για να πούμε για το νερό. Δεν ξέρω στην Ιερά Πέτρα αν εδώ και κατά ναι, εδώ έχουμε λιακάδα, ξέρετε. Τις 360 μέρες του χρόνου έχουμε την ηλιόλουστρα εδώ στην Ιερά Πέτρα. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει από εδώ, εδώ και τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει η ερημοποίηση και το ξέρουμε. Το ξέρετε εσείς καλύτερα, βέβαια, επιστήμονες από εδώ, από το Λασίθι. Δεν έχει γίνει κάτι για να φρενάρουμε αυτή την ιστορία. Θα το βρούμε μπροστά μας ξανά αυτό με το νερό. Και δεν ξέρω. Δεν το συζητάμε. Υπάρχει βέβαια στην κλιματική αλλαγή, η οποία σιγά σιγά θα γίνουμε ειδικοί όλοι μας. Υπάρχει αυτό που ονομάζουμε αντιμετώπιση, ή τουλάχιστον ένας τρόπος να ανασχεθεί, και υπάρχει και αυτό που ονομάζουμε προσαρμογή. Νομίζω ότι πρέπει και τα δύο να τα βλέπουμε. Η προσαρμογή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η προσαρμογή σημαίνει εξυπνότερο σύστημα διαχείρισης παντού. Σημαίνει μικρότερη κατανάλωση χωρίς μείωση της απόδοσης. Αυτό συνεπάγεται ότι θα εφαρμόσουμε, θα επενδύσουμε σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τα ρομποτικά σήματα, αυτό που είπατε για το κινητό. Θα εφαρμόσουμε ακόμα περισσότερες τέτοιες τεχνικές, ακόμα περισσότερη artificial intelligence, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη, σε μια προσπάθεια να διαχειριστούμε τους πιθανώς μειούμενους πόρους με καλύτερο τρόπο, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα βιωσιμότητας και να μπορούμε να ζήσουμε. Αυτό όσον αφορά την εξοικονόμηση, όσον αφορά την αντιμετώπιση, θα βγουν κάποια συμπεράσματα από εδώ. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ειδικό να σας αναφέρω, και η έρευνα δικιά μας δεν σχετίζεται με αυτό. Και δεν θέλω τον εαυτό μου ειδικό να σας απαντήσω σε αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά τη δικιά μας την έρευνα, και επανέλθουμε στο κεντρικά θέματα που είναι το πλαστικό, είναι μια μεγάλη συζήτηση τι γίνεται το πλαστικό και κάθε πότε αλλάζει το πλαστικό σε ένα θερμοκήπιο. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, νομίζω ότι όταν Το άφησε για το τέλος αυτό με το πλαστικό, για καθηγητά, για να δούμε πού στοχεύει αυτή η έρευνα για το πλαστικό. Λοιπόν, με το νερό έρχονται νέες τεχνολογίες, ήδη δηλαδή υπάρχουν, και με τα συλλεκτικές διαδικασίες, δηλαδή το να κόβει το ντοματίνι, το λέω τώρα γιατί αυτό είναι το πιο δύσκολο από ό,τι καταλαβαίνω από τους παραγωγούς που μιλώ, θέλει περισσότερα εργατικά χέρια αυτό, άρα βέβαια, ναι. Το να κόβεις το ντοματίνι με ένα ρομπότ, να έχεις ένα ρομποτάκι να πήγε να κόβει το με πολύ ωραίο τρόπο, για να το κάνω εικόνα τώρα, γιατί το ραδιόφωνο είναι και εικόνα, να πόσο ωραίο είναι. Βέβαια θα χαθούν εργατικά χέρια με ό,τι αυτό συνεπάγει. Αυτό με τα εργατικά χέρια είναι, είναι ένα θέμα το οποίο θυμίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που εκβιομηχανίζεται ή αλλάζει το παραγωγικό μας μοντέλο. Απλώς αλλάζει ο τρόπος που δουλεύουν τα εργατικά χέρια. Μετατοπίζεται σε άλλες δραστηριότητες ή εξελίσσεται με ένα διαφορετικό τρόπο. Δεν θεωρώ ότι η τέτοια βιομηχανική επανάσταση θα μειώσει την απασχόληση. Θα την αλλάξει, θα αλλάξει μορφή στην απασχόληση, θα την μεταφέρει σε κάτι άλλο. Και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το αντιμετωπίζεται παντού. Υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών. Δηλαδή, αυτό που ονομάζουμε τεχνίτες, είτε εξειδικευμένοι είτε ανειδίκευτοι, δεν είναι εύκολο να τους βρει κανείς. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι έχουμε επάρκεια ή πληθώρα και θα δημιουργηθεί περαιτέρω πρόβλημα. Ναι, απλά όπως το λέτε, θα μετατοπιστεί αυτό και ενδεχομένως να θέλουμε ας πούμε ανθρώπους που να είναι τεχνικοί, ας πούμε, στο ρομπότ. Αλλά, δίνουν εντολές, λέμε τώρα. Θα σας πω λίγο κάτι. Ο παραγωγός του θερμοκηπίου είναι ένας επιχειρηματίας. Τέλος. Τελεία. Τι σημαίνει είναι επιχειρηματίας? Πρέπει να παράγει με το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος και με το μικρότερο δυνατό κόστος. Το πλαστικό, η αλλαγή του πλαστικού, η συχνή αλλαγή του πλαστικού επιβαρύνει το κόστος παραγωγής. Άρα χρειαζόμαστε να δούμε
αν υπάρχει μια δυνατότητα να επεκταθεί ο χρόνος ζωής των πλαστικών. Οι μεγάλες εταιρείες στα πλαστικά κρίτης, το ξέρετε, το κάνει ήδη, προσπαθούν να επεκτείνουν όσο γίνεται περισσότερο από το χρόνο. Θα μου πείτε, του συμφέρει. Δεν έχει σημασία αν του συμφέρει ή όχι με στενή έννοια. Του συμφέρει να πουλάνε ένα προϊόν που είναι συμφέρον για τον αγοραστή του. Mm-hmm. Το αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Δηλαδή, του ενδιαφέρει να πουν στην αγορά πουλώντα ένα προϊόν που έχει μεγαλύτερο χρόνο διάρκεια ζωής, έτσι ώστε αυτό να είναι το προτέρημά του μέσα στην ανταγωνιστική αγορά. Mm-hmm. Αυτό όμως συνεπάγεται. Πολύ μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την παραγωγή, πολύ μικρότερο κόστος παραγωγής για τον παραγωγό, που είναι, επαναλαμβάνω, επιχειρηματίας. Και φυσικά έχουμε να κάνουμε και μικρότερο ποσό όγκο πλαστικού που πρέπει να διαχειριστούμε στο τέλος. Στο οποίο θα πρέπει να το διαχειριστούμε στο τέλος. Έτσι, μην πιστεύουμε ότι εξαφανίζονται όλα αυτά τα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα που χρησιμοποιούνται. Όχι, έχουμε μεγαλύτερο χρονικό όριο ζωής. Δεν θα είναι κάτι άλλο. Είναι δύο όμως, αν τα χωρίσουμε λίγο. Είναι τα πλαστικά αυτά που χρησιμοποιούνται, κύριε καθηγητά, στην απολύμερση κάθε χρόνο, κάθε τέλος σεζόν, ας πούμε, και είναι και τα πλαστικά που χρησιμοποιούνται, τα οροφείς που λέμε. Ναι. Οπότε και για τα δύο, φαντάζομαι, γίνεται αυτή η έρευνα, ή μόνο για τα πλαστικά οροφείς? Το ειδικό κάλυψη. Η έρευνά μας έχει να κάνει με αυτό. Δεν ασχολούμαστε με το υλικό για την απολύμανση που χρησιμοποιείται. Ναι, και επειδή μιλάμε για περιβαλλοντικό αποτύπωμα, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο το πλαστικό, ας πούμε, που πηγαίνει τι. Το θέσετε πάρα πολύ σωστά. Επαναλαμβάνω ότι όλο αυτό είναι μέρος του αποτυπώματος μιας παραγωγικής διαδικασίας. Mm-hmm. Θεωρώ ότι επίσης μέσα στη δεκαετία που διανύουμε, δηλαδή μέσα στο 2020 μέχρι το τέλος του 2030, τα προϊόντα μας θα συνοδεύονται από εκτιμήσεις περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Mm-hmm. Ας το πούμε διοξιδίου του άνθρακα. Και λίγο ή πολύ θα κληθούμε, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως αν συνεχίσει όλη αυτή η κλιματική κρίση να επιδεινώνεται. Είδατε τι έγινε στην Αμερική με τους ανεμοστρόβιλους, τους εκατοντάδες νεκρούς, στην πιο ανεπτυγμένη χώρα του κόσμου, με απίστευτες τεχνολογίες και υποδομές, που καταλήξαμε. Mm-hmm. Άρα, στην προκειμένη περίπτωση, είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε μπροστά μας. Άρα, λοιπόν, πολύ σύντομα, εγώ θεωρώ ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα θα καταγράφεται στην τιμή του προϊόντος και θα αναγκαζόμαστε να πληρώσουμε για αυτό. Το κάνουμε ήδη σε πάρα πολλά πράγματα, θα επεκταθεί και σε άλλα. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε είναι όλα, και το νερό, λοιπόν, και η τεχνητή νοημοσύνη μέσα στο θερμοκήπεδο, τέλος πάντων. Και οι νέες καλλιέργειες μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Τι εννοείται με αυτό, ας πούμε, νέες ποικιλίες, παράδειγμα? Νέα λαχανευόμενα είδη. Η Κρήτη έχει πολλά είδη λαχανευόμενα. Εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ο ασκόλυμπρος. Είναι κάτι το οποίο δραστηριοποιούμαστε στην υδροπονία του ασκολύμπρου και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε πόσο καλλιεργητής αντιμετωπίζει αυτά τα νέα είδη που πιθανόν να αυξήσουν πάλι την καταστρέμα απόδοση. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Mm-hmm. Υπάρχει κάπου ήδη, κύριε καθηγητά, αυτό? Εμείς εδώ έχουμε μια ομάδα ασκόλυμπρος. Δηλαδή, για όσοι το ξέρουν, είναι κάτι σαν κρεμμυδάκι, αν το λέω σωστά, είναι αυτό το άγριο που βρίσκουμε. Ένα κόνδυλος είναι, ο οποίος πάει πάρα πολύ με διάφορα είδη κρέατος. Και έχει λίγο μια πικρή γεύση. Όχι, πολύ γλυκός. Ο κόνδυλος είναι πάρα πολύ γλυκός. Είναι θετικό λαχανευόμενο είδος. Έχει μεγάλη αξία, είναι 8 ευρώ το κιλό στα σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή, για να έχει μια εικόνα της αξίας. Εμείς έχουμε μια μονάδα εδώ 200 τετραγωνικά μέτρα με υδροπονία ασκολύμπρου. Θέλουμε να δούμε αν οι άνθρωποι εκεί έξω, οι καλλιεργητές, οι οποίοι ξέρετε πολλές φορές είναι πάρα πολύ ενημερωμένοι. Το μοτίβο, το πολύ πιθανό, ένα παλιό μοντέλο ενός παραγωγού, πρέπει να το βγάλετε μυαλό σας. Περισσότεροι παραγωγοί είναι, όπως είπατε, με ένα κινητό στο χέρι, χρησιμοποιούν την τεχνολογία, είναι μέσα στα πράγματα, παρακολουθούν τις τιμές, ξέρουν τι γίνεται. Έχουμε μια νέα γενιά καλλιεργητών που όσο πηγαίνει ο χρόνος θα βελτιώνεται. Θα γίνεται περισσότερο επιχειρηματίας και λιγότερο καλλιεργητής, με τη σωστή έννοια του όρου. Άρα, στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να ακούσουν και για νέα είδη, ίσως είναι πιθανόν να έτοιμοι να δοκιμάσουν. Η υδροπονία είναι μια καλλιέργεια, η οποία εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να προχωρήσει, κυρίως αν μιλάμε για ένα κλειστό σύστημα στο οποίο δεν έχουμε απώλειες νερού και θρεπτικών στοιχείων. Είναι διάφορα πράγματα. Πάντως, η αλήθεια είναι η εξής. Και εσείς στην Ιερά Πέτρα και η Κρήτη γενικότερα έχει
τις ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες για θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Έχει μεγάλο κατακαιρματισμό. Το μεγαλύτερο πρόβλημά της είναι ο κατακαιρματισμός της περιουσίας. Mm-hmm. Τα περισσότερες μονάδες που έχουμε συναντήσει είναι γύρω στα 2-2,5 στρέμματα. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και μάλιστα πολλοί καλλιεργητές έχουν πολλές μονάδες, αλλά δεν μπορούν να στενοποιήσουν. Πράγμα σημαίνει ότι δεν μπορούν να κάνουν οικονομία κλίμακος και φυσικά δεν μπορούν να κάνουν μεγάλες επενδύσεις στην παραγωγική τους διαδικασία. Κάτι το οποίο αναδεικνύεται από αυτή την έρευνα και νομίζω το στοιχείο αυτό θα είναι το πιο εντυπωσιακό από όλα στο τέλος της ημέρας. Mm-hmm. Άρα στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τις κλιματολογικές συνθήκες, mm-hmm. έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε την εμπειρία. Γεωγραφικά το γεγονός ότι έχουμε μια θάλασσα να διαβούμε δεν βοηθάει πάρα πολύ. Από την άλλη όμως μπορούμε πραγματικά να αποκτήσει η Κρήτη ένα πλεονέκτημα, ένα συντηρητικό πλεονέκτημα στην θερμοκηπιακή παραγωγή. Από την έρευνα αυτή σχετικά και με τη διαχείριση νερού θα προκύψουν και συμπεράσματα σε σχέση με τα λοιπάσματα τα οποία μπορούν να έχουν μια καινούργια τεχνολογία έτσι ώστε να μην χρειαστεί ιδιαίτερη με τα νερά κλπ. Δεν θα μπούμε τόσο βαθιά. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε και πολύ σημαντικό, αλλά δεν θεωρώ ότι σε μια έρευνα πεδίου στον οποίο ρωτάμε τον καλλιεργητή μπορούμε να μπούμε τόσο βαθιά δυστυχώς. Ξέρετε, η έρευνα του πεδίου έχει να κάνει με την εθελοντική απάντηση του συνομιλητή σου. Άρα δεν μπορεί να είναι επιμακρόν, δεν μπορεί να είναι πάνω από 6-7 λεπτά η συζήτηση και αυτό περιορίζει τα αντικείμενα όσο μπορούμε πιο επιλεκτικά να δούμε κάποια πράγματα. Για μας είναι σημαντικό πάντως η καταγραφή και της κατανάλωσης και της ποιότητας του νερού που ποτίζει ο καλλιεργητής επηρεάζει πάρα πολλά πράγματα στην παραγωγική διαδικασία. Βέβαια. Και ίσως πιθανόν από αυτά τα συμπεράσματα που θα βγάλετε, κάποια από αυτά να μπορέσουν οι εταιρείες λοιπασμάτων να έχουν μια εικόνα από αυτά έτσι ώστε να διαμορφώσουν και καινούργια προϊόντα. Εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος ότι τα αποτελέσματα της έρευνας, της δικιάς μας έρευνας, θα είναι χρήσιμα σε πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους. Mm-hmm. Πέρα από τα, όπως σας είπα, τα πλαστικά κρίση, οι οποίοι χρηματοδοτούν το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας, θα είναι χρήσιμα για πάρα πολύ κόσμο. Διότι θα καταγράψουν για πρώτη φορά, σας λέω, τι συμβαίνει πραγματικά στην Κρήτη. Mm-hmm. Έχουμε εκτιμήσεις του τι συμβαίνει στην Κρήτη. Δεν έχουμε μια τόσο μεγάλη έρευνα πεδίου που να σαρώσει και να καταγράψει και να αποκωδικοποιήσει με συστηματικό τρόπο την πραγματική εικόνα. Από μόνο του αυτό το πράγμα είναι σημαντικό και προφανέστατα ζητάμε και τις συνεργασίες των καλλιεργητών. Δηλαδή οι άνθρωποι μας που αυτή τη στιγμή θα επανέλθουν στην Ιεράπετρα τις επόμενες μέρες για να συμπληρώσουν τα ρυθματολόγια, αυτή τη στιγμή έχουμε για να έχει μια εικόνα γύρω στους 310 παραγωγούς που έχουν ήδη συμμετάσχει, που είναι μεγάλο νούμερο, αλλά θέλουμε τουλάχιστον πάνω από 500 από την Ιεράπετρα. Όταν θα επανέλθουν, θέλουμε να έχουν τη συμμετοχή των καλλιεργητών. Μέχρι τώρα ήταν στο 95-98%, δηλαδή είχαμε πολύ με λίγες αρνήσεις, αλλά θα είναι ακόμα πιο εύκολο για μας αν υπάρχει η κατανόηση ότι αυτό είναι σημαντικό και για τον καλλιεργητή να γίνει αυτή η έρευνα και φυσικά για το Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει ανάγκη να μπορέσει να διδάξει στους νέους γεωπόνους που έχουμε εδώ τι συμβαίνει πραγματικά με την καλλιέργεια του θερμοκηπίου στην Κρήτη. Άρα θα έχουμε και μια εικόνα και καθηγητά έτσι του τι πραγματικά οικονομική τέλος πάντων αποτύπωση παράδειγμα για το πόσα χρήματα χρειάζεται ένα θερμοκήπιο, το κόστος παραγωγής, δεν ξέρω, φαντάζομαι θα βγουν και τέτοια συμπεράσματα. Αυτά θα βγουν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Ναι. Δηλαδή, βλέποντας αυτόν τον κατακαιρματισμό που σας είπα προηγουμένως της έκθεσης, μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις του κόστου παραγωγής, γιατί ξέρετε, ας πούμε, ο Μανιός, λέω το χρησιμοποιώ το όνομά μου, έχει 3 θερμοκήπια. Το ένα έχει 3, το άλλο είναι 2 στρέμματα, το άλλο είναι 1,5. Από αυτό μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις πόσο πολύ επιβαρύνεται σε σχέση να είχε 7 στρέμματα μαζεμένα. Το αντιλαμβάνεστε τι λέω. Οι συμπεράσματα θα βγουν πάρα πολλά και όχι από εμάς μόνο. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν ανήκουν στην ομάδα έργου, που με βάση τα αποτελέσματα μας μπορούν να κάνουν άλλες εκτιμήσεις που μπορεί να είναι και οικονομικού αντικειμένου, όπως αυτό που είπα μόλις τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, και εμείς θα είμαστε στη διάθεσή σας, κύριε καθηγητά, ό,τι θελήσετε, να βοηθήσουμε όπου μπορούμε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που γίνεται. Και εννοείται να βοηθήσουμε και στο μετά στην, να το μάθει ο κόσμος. Ναι, να προβάλλουμε πρώτα απ' όλα και μετά από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να, αφού παραχθούν τα συμπεράσματα τα οποία θα θελήσετε να βγάλετε, να μπορέσουμε να δώσουμε κάποια από αυτά τα οποία θα είναι για χρηστικά βέβαια για τον παραγωγό.
Νομίζω ότι όταν περίπου σε 5 μήνες από τώρα θα έχουμε ολοκληρώσει και τη στατιστική ανάλυση και θα είμαστε έτοιμοι, θα είναι με μεγάλη μου χαρά να συζητήσουμε επί των αποτελεσμάτων στο πεδίο και για την Κρήτη συνολικά και για την Ελλάδα συγκεκριμένα. Ό,τι συμπεράσματα βγάλουμε, ό,τι στοιχεία, με μεγάλη μου χαρά να το συζητήσουμε ξανά μαζί σας. Ωραία, πολύ χαρήκαμε που, έτσι, για την επικοινωνία αυτή. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και άλλα ζητήματα με τον κύριο καθηγητή. Να τα αφήσουμε εδώ στην έρευνα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ για τον χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τον χρόνο σας και για τη βοήθεια που προσφέρετε σε αυτή την προσπάθεια. Υποχρέωση πιστεύω όλων, γιατί το μέλλον δεν μπορεί να καθυστερεί. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Ευχαριστούμε και εμείς. Επίσης, να είστε καλά.